Βλέπετε το κανάλι Mea Culpa, που αν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι, θα σας κρατάει ενήμερους για πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα, ελπίζω, θέματα. Για να ελαττώσετε ή ακόμη να εξαφανίσετε την ακμή, φτιάξτε ένα μείγμα από αλάτι και ελαιόλαδο και με αυτό τρίψτε το πρόσωπο. Για να μειώσετε τις πιθανότητες εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής, αποκτήστε τη συνήθεια να πίνετε καθημερινά 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Αυτό το κόλπο το έκανε και ο παππούς μου, ο οποίος έζησε μέχρι τα 100 σχεδόν. Για να προλάβετε ή να αντιμετωπίσετε σύγκαμα από πάνω, απλώστε ελαιόλαδο στον ποπό του βρέφους ή του μεγαλύτερου παιδιού ή ακόμη και ηλικιωμένου ατόμου που χρησιμοποιεί πάνες. Αυτό το κόλπο το θυμάμαι να το κάνει η γιαγιά μου όταν κάποιος ένιωθε πόνο στο αυτί. Για να ελαττώσει τον πόνο, έριχνε μέσα στο αυτί 2 σταγόνες ζεστό λάδι. Αν κάποιο κεφάλι έχει μαζέψει ψήρες, απλώστε ελαιόλαδο στα μαλλιά, αφήστε για 30 λεπτά και μετά λουστείτε κανονικά. Επαναλαμβάνετε ανά δεκαήμερο για ένα μήνα. Για να σταματήσει το ροχαλιτό, πριν πάτε για ύπνο, πιείτε μια γουλιά ελαιόλαδο. Για να αφαιρέσετε εύκολα μία γκίδα ή σκλήθρα, όπως αλλιώς τη λένε, υγράνετε την περιοχή με μπόλικο λαδάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε με τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Καλό είναι να απολυμάνετε το τσιμπιδάκι πριν το χρησιμοποιήσετε, βουτώντας το σε ενόπνευμα ή ξύδι. Για να καταπραίνετε τον πόνο από ένα ηλιακό έγκαυμα, βάλτε σε μπουκαλάκι ψεκασμού, μείγμα από ελαιόλαδο και νερό σε ίσες ποσότητες και ψεκάστε στο σημείο που έχει καεί. Αν νιώθετε πως σας γαργαλάει ο λαιμός, πιείτε μια γουλιά ελαιόλαδο και θα νιώσετε καλύτερα. Δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο καθημερινά θα αντικαταστήσουν τη βιταμίνη Ε που τυχόν παίρνετε. Για να ελαττώσετε την κυταρίτιδα, φτιάξτε μείγμα από κατακάθια του καφέ και ελαιόλαδο σε ίσες ποσότητες και με αυτό κάντε μασάζ. Στη συνέχεια ξεπλύντε. Ενυδατώστε τις παρανυχίδες με λίγο ελαιόλαδο και κάντε τους ένα απαλό μασάζ. Τονώστε το μαύρο χρώμα στις βλεφαρίδες με ελαιόλαδο αντί για μάσκαρα. Το ελαιόλαδο είναι ιδανικό για το ντεμακιγιάζ των ματιών. Βάλτε λίγο λαδάκι σε δίσκο ντεμακιγιάζ και ξεβάψτε. Ξεπλένετε με πετσετούλα που έχετε υγράνει με νεράκι. Για να αποκτήσετε μαλακά πόδια, δεν έχετε παρά να τα τρίψετε με λίγο λαδάκι πριν πάτε για ύπνο. Μετά θα φορέσετε ένα ζευγάρι παλιές κάλτσες. Αποκτήστε μαλακά πόδια φτιάχνοντας ένα μείγμα από ελαιόλαδο, μέλι, ζάχαρη και χυμό λεμονιού σε ίσες ποσότητες. Αφού κάνετε ένα σύντομο ποδόλουτρο σε ζεστό νερό, τρίψτε τα πόδια με το μείγμα που φτιάξατε και στη συνέχεια τα ξεπλένετε. Βάλτε σε ένα μπουκαλάκι όσο σαμπού νομίζετε πως θα χρειαστείτε στο λούσιμο. Προσθέστε σε αυτό 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Με αυτό το μείγμα λουστείτε. Ανακατέψτε κατακάθια του καφέ με ελαιόλαδο. Αυτό το μείγμα το απλώνετε στα μαλλιά να πάει παντού. Μετά λουστείτε.
Ξεμπλέξτε τα μαλλιά βάζοντάς τους λίγο ελαιόλαδο στο σημείο κυρίως που υπάρχει πρόβλημα. Βοηθήστε την όλη κατάσταση με μία χτένα και στη συνέχεια λουστείτε κανονικά. Αν χρησιμοποιείτε κονδύσιονερ μαλλιών για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα, βάλτε σε ένα καθαρό μπουκαλάκι μια κουταλιά σούπας ελαιόλαδο και προσθέστε το κονδύσιονερ. Για να αποφύγετε την ξηροδερμία, κάντε μασάζ με ελαιόλαδο στο κεφάλι πριν λουστείτε. Για να προλάβετε την τριχόπτωση και την καταστροφή της τρίχας, αντικαταστήστε τα σχετικά προϊόντα του εμπορίου με ελαιόλαδο. Καθυστερήστε το πρόωρο γκριζάρισμα, απλώνοντας λίγο λαδάκι στα μαλλιά πριν το λούσιμο. Για να αφαιρέσετε βαφή από το μαλλί, υγράνετε μια μπουκίτσα βαμβάκι με ελαιόλαδο και με αυτό περάστε τα μαλλιά. Για τα καταστραμμένα μαλλιά, μπορείτε να κάνετε το εξής. Ζεστάνετε 1/4 κούπα ελαιόλαδο και με αυτό δουλέψτε το μαλλί σας. Φορέστε μια σκούφια μπάνιου και ζεστάνετε το κεφάλι με πιστολάκι. Αφήστε το λάδι να μείνει στα μαλλιά για μια ώρα πριν λουστείτε. Σταματήστε το φριζάρισμα, ψεκάζοντας ελαφρά με ελαιόλαδο τα μαλλιά πριν τα χτενίσετε. Για απαλά χείλη, ανακατέψτε ελαιόλαδο και κερί μέλισσας σε ίσες ποσότητες και απλώστε στα χείλη. Βάλτε λίγο ελαιόλαδο στο μπουκαλάκι με τη λοσιόν προσώπου για περισσότερη ενυδάτωση. Βάλτε ελαιόλαδο σε δίσκοντε μακιγιάζ και κάντε τα απαραίτητα για να καθαρίσει το πρόσωπο από τα όποια καλλιντικά είχατε βάλει. Ένα μασάζ με ελαιόλαδο στους μυς θα τους κάνει πολύ καλό. Αν χρησιμοποιείτε λοσιόν ή λάδι για μαύρισμα χωρίς ήλιο, θα επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα φτιάχνοντας μείγμα από τη λοσιόν και ελαιόλαδο σε ίσες ποσότητες. Φτιάξτε τη δική σας λοσιόν για να μαυρίσετε χωρίς ήλιο, ανακατεύοντας ελαιόλαδο και κατακάθια του καφέ. Για καλύτερο και απαλότερο ξύρισμα, αντικαταστήστε την κρέμα ξυρίσματος με ελαιόλαδο. Ένα από τα πολλά μυστικά ομορφιάς της Σοφίας Λόρεν είναι το ελαιόλαδο που προσθέτει στο νερό του μπάνιου της. Η ευαίσθητη επιδερμίδα θα καθαρίσει με μασάζ που θα κάνετε με ελαιόλαδο. Τέλος, καθαρίστε με απαλή πετσέτα. Κάντε απολέπιση με μείγμα που θα φτιάξετε με λίγες κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι ζάχαρη και αλάτι. Με αυτό το μείγμα θα κάνετε μασάζ και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Ανακατέψτε νερό και ελαιόλαδο και απλώστε στην επιδερμίδα για τόνωση και σύσφιξη. Αντικαταστήστε τη τονωτική λοσιόν σύσφιξης με ελαιόλαδο. Για ενυδάτωση και ανανέωση, ανακατέψτε λιωμένο αβοκάντο με ελαιόλαδο, απλώστε στο δέρμα, αφήστε 15 λεπτά και καθαρίστε. Ανακατέψτε ένα κρόκο αυγού, ένα κουταλάκι μέλι και ένα κουταλάκι ελαιόλαδο. Απλώστε στο πρόσωπο, αφήστε για 15 λεπτά και ξεπλύνετε.
Για να ελαττώσετε τις ραγάδες, αναμίξτε ελαιόλαδο με βούτυρο κακάο σε ίσες ποσότητες και απλώστε στα σημεία που υπάρχουν ραγάδες. Αντικαταστήστε την προτινόμενη ποσότητα βουτύρου με μικρότερη ποσότητα ελαιόλαδο, ακολουθώντας κάποια συνταγή. Αν στη μεζούρα μαγειρικής χρειαστεί να βάλετε κάποιο κολλώδες τρόφιμο, πριν το βάλετε, αλείψτε τα εσωτερικά τυχώματα με λαδάκι. Με αυτόν τον τρόπο, αφαιρώντας το όποιο κολλώδες συστατικό από το σκεύος, δεν πρόκειται να κολλήσει τίποτε στα τυχώματα. Αν τα ζυμαρικά κόλλησαν, αφήστε να κρυώσουν και σοτάρετε με λίγο ελαιόλαδο. Για λιγότερες θερμίδες, αν η συνταγή προτείνει ολόκληρα αυγά, χρησιμοποιήστε μόνο τα ασπράδια ανακατεμένα με ένα κουταλάκι ελαιόλαδο. Για να γυαλίσουν τα μπρούντζινα, βάλτε ελαιόλαδο σε μαλακό πανάκι και τρίψτε το μπρούντζινο αντικείμενο. Για να διατηρηθούν οι επιφάνειες κοπής σε καλή κατάσταση, να τις αλείφετε με λίγο ελαιόλαδο. Τα ποτήρια που έχουν σφινώσει μεταξύ τους, θα τα αποχωρήσετε αν ρίξετε λίγο ελαιόλαδο στα πλάινα. Τα δερμάτινα ρούχα και αντικείμενα θα ξαναβρούν τη λάμψη τους αν τα περάσετε με λίγο ελαιόλαδο που θα βάλετε σε μαλακό πανάκι. Για να μην κολλάνε οι σχάρες του φούρνου και για να τις σύρετε εύκολα, αφού τις καθαρίσετε, βάλτε λίγο λαδάκι στα πλάγια. Αν πέσει βαφή στο δέρμα σας, τρίψτε με 1-2 σταγόνες ελαιόλαδο και μετά πληθείτε με σαπουνόνερο. Για να λάμψουν τα νοξίδωτα, περάστε τα με λίγο ελαιόλαδο και τρίψτε με απαλό πανάκι. Τα υπολείμματα από αυτοκόλλητα θα φύγουν τελείως αν τα περάσετε με ελαιόλαδο. Αφήστε για 5-10 λεπτά και μόλις μαλακώσουν θα βγουν χωρίς δυσκολία. Περάστε μια ξύλινη επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο και στη συνέχεια τρίψτε με μαλακό πανάκι για να γυαλίσει και να μοιάζει καινούρια. Για να αφαιρέσετε απαλές γρατζουνιές από ξύλινη επιφάνεια, τρίψτε με μαλακό πανάκι που έχετε μποτίσει με λίγο ελαιόλαδο. Για να μην πηγαίνουν κουνούπια στα αυγά που κλωσάνε τα πουλάκια, βάλτε λίγο ελαιόλαδο στο πανάκι τους. Για να αδιαβροχοποιήσετε τις μπότες σας, περάστε τις με λεπτό στρώμα από ελαιόλαδο. Για να καθαρίζουν εύκολα τα κυροπήγια από τα κεριά που θα στάξουν σε αυτά, περάστε τα με ένα απαλό στρώμα ελαιόλαδο πριν τοποθετήσετε καινούριο κερί και το ανάψετε. Για να λάμψει το τρίχωμα της γάτας, προσθέστε 1/4 μικρού κουταλιού ελαιόλαδο στο φαγητό της. Με αυτόν τον τρόπο, όταν πλένεται, δεν μπαίνουν τρίχες στο στόμα της που την ενοχλούν. Για να καθαρίζουν εύκολα τα εργαλεία κήπου, πριν τη χρήση, αλείψτε τα με ελαιόλαδο. Για να μην τρίζουν οι μεντεσέδες, ρίξτε τους λίγο λαδάκι ή αλείψτε με πανάκι που έχετε βάλει λάδι. Αν έχει μπερδευτεί η λεπτή αλυσίδα, ρίξτε μια σταγόνα λάδι πάνω στο σημείο που υπάρχει ο κόμπος και με μια καρφίτσα ή βελόνα ξεμπλέξτε τον. Ξεπλύντε με ζεστό νερό.
Για να καθαρίσετε το ρετσίνι από το δέρμα σας, τρίψτε με ελαιόλαδο μέχρι να εξαφανιστεί τελείως. Για να καθαρίσετε την πίσα από το δέρμα, ρίξτε πάνω ελαιόλαδο και τρίψτε μέχρι να καθαρίσει. Αν κολλήσει το φερμουάρ, βάλτε λίγο ελαιόλαδο στα δοντάκια. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, τον κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.